Πάμε και στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργό, βουλευτή στην Ετωλά Καρνανία, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα. Κύριε Καραγκούνη, ξεκινώ με να σας ζητήσω έτσι γενικόλογα για να μπούμε στη συζήτηση. Ένα πρώτο σχόλιο για τις συγκλονιστικές, νομίζω, καταθέσεις που έρχονται στο φως από συνταξιούχους μηχανοδηγούς, εκπαιδευτές μηχανοδηγών, σιδηροδρομικούς συνδικαλιστές, αναφορικά με το πώς όλοι ήξεραν. Έχουμε παραιτήσεις, εξώδικα, ευρωδικαστήρια, όλα αυτά τα οποία η αντιπολίτευση ονομάζει χρονικό μιας προαναγγελθήσεις τραγωδίας. Όλα αυτά δεν είναι πολύ πέρα από το ανθρώπινο λάθος στο οποίο εντόπισε τα πάντα ο κύριος Μητσοτάκης προχτές? Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός δεν εντόπισε μόνο στο ανθρώπινο λάθος, αλλά θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια για να έχουμε την πλήρη εικόνα του πράγματος. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μελιγκόνη, γιατί άκουσα και την συζήτηση που κάνατε νωρίτερα, και θα τοποθετηθώ και γι' αυτό και το κατά πόσο αυτή τη στιγμή ο κόσμος θέλει να μπούμε σε μια διάσταση κοκορομαχίας και κομματικής αντιπαράθεσης. Όχι ότι αυτό θα αναιρέσει την ουσία της έρευνας. Η έρευνα θα γίνει και θα γίνει εντελεχώς. Αλλά θεωρώ ότι τώρα σε αυτή τη δραματική κατάσταση που βρισκόμαστε, κύριε Μελιγκόνη, και επιτρέψτε μου να κάνω έτσι μια εισαγωγή στα ζητήματα αυτά και να πούμε βέβαια και τα ειδικότερα μέσα σε αυτό το χρόνο που έχουμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη φάση αυτού του φρικτού γεγονότος. Γιατί είναι η ώρα που οι οικογένειες αποχαιρετούν τα θύματα της τραγωδίας. Και νομίζω ότι πράγματι, γι' αυτό μίλησα για την κοκορομαχία και τις πολιτικές και τις αντεγκλήσεις, όποιες αντεγκλήσεις υπάρχουν, νομίζω ότι ο ρόλος όλων ημών των δημοσιολογούντων νομίζω έχει ελάχιστη χρεια μπροστά σε αυτό το δράμα το οποίο περνάει ο κόσμος. Οφείλω να το καταθέσω εξ αρχής αυτό, κύριε Μελιγκόνη. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες. Όχι μόνο ηθικά, όχι μόνο συναισθηματικά, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και ειδικά στο μέγιστο βαθμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ελάχιστο, αν μπορούμε, ότι μπορεί να απαλύνει αυτό τον αβάσταχτο πόνο που ζουν αυτή τη στιγμή οι οικογένειες. Εξίσου σημαντικό, κύριε Μελιγκόνη, είναι να διερευνήσουμε, γιατί άκουσα και την κουβέντα που κάνατε πριν, αλλά και την ερώτηση που μου απευθύνεται, για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και ήταν δηλαδή αυτή η αιτιώδη συνάφεια, ποια γεγονότα συνέδραμαν για να φτάσουμε στο σημερινή, που φτάσαμε στη σημερινή, δυστυχώς, σε αυτή την τραγωδία. Υπάρχει αυτή η έρευνα που γίνεται από την εισαγγελία, υπάρχει η Επιτροπή Εμπειρογνωμών, η οποία συναισθήθη, και νομίζω ότι αυτό που μένει πια είναι πολύ γρήγορα να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Επίσης, το θεωρώ εξίσου σημαντικό, κύριε Μελιγκόνη, στο αμέσως επόμενο διάστημα, σε αμέσως επόμενα ίσως 24 ώρα ημέρες, να δούμε ποια δέσμη άμεσων μέτρων χρειάζονται, πέρα δηλαδή της αποκατάστασης, όπως είπα και πριν, και της στήριξης, της συμπαράσης οικογένειας, το τι πρέπει να γίνει για την ίδια τη λειτουργία επίσης του σιδηροδρόμου, και αυτό είναι ένα δεύτερο αλλά επίσης ένα ζήτημα. Νομίζω λοιπόν, για να έρθω τώρα στην ουσία των ερωτήσεών σας και να μπούμε και στην ουσία της κουβέντας, το είπα και πριν, το τελευταίο που έχει ανάγκη ο κόσμος είναι αυτή τη στιγμή να μπούμε σε μια κομματική κοκορομαχία και αντιπαράθεση, άκουγα νωρίτερα την κυρία Φωτίου. Όχι ότι βεβαίως δεν θα υπάρξει αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση θα υπάρξει και θα υπάρξει έντονη, φαντάζομαι, και στο επόμενο διάστημα. Και μπορώ να πω, έτσι απαντώντας αυτό το οποίο με ρωτήσατε, κύριε Μελιγκόνη, υπάρχει όντως μια πραγματικότητα. Υπάρχει πρώτα μια ανθρώπινη διάσταση του σφάλματος, στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν αναφέρθηκε μόνο σε αυτό. Χρησιμοποίησε το επίρρημα κυρίως όμως. Αυτό είναι το πόθεν προκύπτει το κυρίως. Ας το πούν οι ειδικοί. Θα σας πω για το κυρίως, γιατί σωστά χρησιμοποιήθηκε η φράση κυρίως από τον Πρωθυπουργό. Αλλά υπάρχει και η άλλη διάσταση του συστημικού προβλήματος που υπάρχει. Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη του κεντρικού συστήματος τηλεδιαχείρισης, που αν όντως, κύριε Μελιγκόνη, υπήρχε, σήμερα θα ήταν μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Για να το πούμε πολύ απλά, δεν θα είχαμε αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα. Στο λάθος, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, στο λάθος του σταθμάρχη, που από ό,τι καταλαβαίνω και ο ίδιος, αλλά άκουσα και τον συνήγορό του,
γίνεται παραδεκτό από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει μια εξίσωση ενός τοπικού συστήματος υπάρχοντος τηλεδιαχείρισης, το οποίο λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Είναι τοπικό μεν σύστημα, αλλά λειτουργεί. Mm-hmm. Το οποίο επίσης ποτέ βεβαίως δεν χρησιμοποιήθηκε. Είναι γνωστό, επειδή έρχονται στο φως δημοσιότητας, κάνω και εγώ αναφορά σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο το λάθος του σταθμάρχη που βάζει το τρένο για 5,5 χιλιόμετρα, για 19 λεπτά στην αντίθετη γραμμή. Ναι. Ενώ έπρεπε να είναι στην τροχιά, τέλος πάντων ανώδου, είναι στην τροχιά καθόδου. Αλλά υπάρχει και ένα τοπικό σύστημα τηλεδιαχείρισης, το οποίο του λέει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά τελικά ποτέ αυτό δεν γίνεται κατανοητό, να το πούμε έτσι. Επαναλαμβάνω, κύριε Μελιγκόνη, όσο σημασία και αν έχει αυτό το οποίο λέμε τώρα, αυτή τη στιγμή που το λέμε, και θεωρώ ότι είναι άθαρο να το λέμε, προσωπική μου άποψη, mm-hmm. αλλά υπό μία είναι απαντώ και εγώ στα ερωτήματά σας, και επειδή άκουσα και νωρίτερα κάποιες αιτιάσεις από την κυρία Φωτίου όσο παρακολουθούσα τον διάλογό σας. Πάμε τώρα λίγο στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης, γιατί αυτό αφορά τον κόσμο. Ναι. Και νομίζω ότι έγινε και αναφορά από την κυρία Φωτίου που είδα και πριν. Ναι, ναι, να πάμε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω γιατί είναι κοκορομαχία το να τίθενται ερωτήματα. Μέχρι στιγμής σας τίθενται ως κυβέρνηση ερωτήματα. Αυτό γίνεται τώρα. Το θεωρώ κοκορομαχία, υπό μία είναι γιατί είναι πολύ νοπό το περιστατικό και δεν ξέρω αν ο κόσμος γενικά τη βλέπει έτσι πολύ, να το πω, παραγωγική και δημιουργική αυτή τη στιγμή την κουβέντα, αλλά όντως, κύριε Μελιγκόνη, πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα. Και νομίζω ότι τις απαντήσεις τις θέλουμε όλοι και είναι χρέος προς αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Mm-hmm. Και πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και πρέπει να υπάρξει έρευνα παντού και για όσους εμπλέκονται ή έχουν ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Να συμφωνήσουμε λοιπόν, κύριε Μελιγκόνη, ότι αν υπήρχε αυτό το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το συμβάν. Ναι. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι υπάρχει μια σύμβαση που υπό μία έννοια θα προμηθευτεί αυτό το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης που θα ορίζει, θα καθορίζει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και βεβαίως θα έχει αποτρέψει ένα τέτοιο δυστύχημα. Και αφορά μια σύμβαση 717 που φαντάζομαι ότι γνωρίζετε όλοι, πλέον αρχίζει και γινόμαστε όλη η κοινωνία αυτής της συμβάσεως, ναι. που θα χορηγούσαμε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Αυτή η σύμβαση κινείται το 2014, κύριε Μελιγκόνη, και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέσα στη διετία. Συν ένα χρόνο έλεγε η σύμβαση, δηλαδή έπρεπε μέχρι το 2017 να είχαμε ολοκληρωμένη πια τη σύμβαση. Η αλήθεια είναι, κύριε Μελιγκόνη, ότι αυτή η σύμβαση δεν ολοκληρώνεται το 2017. Περνάνε 2 χρόνια ακόμα, φτάνουμε στο 2019, ναι. και έχει ολοκληρωθεί μέρος, πολύ μικρό μέρος αυτής της συμβάσεως. Το γιατί έχει ολοκληρωθεί πολύ μικρό μέρος αυτής της συμβάσεως είναι ένα θέμα το οποίο θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Και θα τη διερευνήσει και η Επιτροπή Εμπειρογνωμών, αλλά κατά βάση η δικαιοσύνη, γιατί αυτή θα κάνει την ουσιαστική έρευνα. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα αυτό μέσα στην τριετία όπως προβλέπεται η σύμβαση. Τι συμβαίνει και γιατί χρειάζονται να γίνουν παρατάσεις και γιατί χρειάζονται να γίνουν όλα αυτά και να μην έχουμε ολοκληρωμένο το σύστημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Μελιγκόνη. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα να τα πούμε όλα αυτά και δεν ξέρω αν αυτό ο κόσμος πώς θα ακούει όλα αυτά που λέμε εμείς. Και ξέρετε, ναι. συγγνώμη που το επαναλαμβάνω αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη φάση και δεν θέλει να ακούει τον καραγκούνι, τον οποιοδήποτε, να λέει εσύ φταίς τόσο, εσύ φταίς λιγότερο ή εσύ αυτό. Τον κόσμο, να σου πω την αλήθεια, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Και ειδικώς mm-hmm. τις οικογένειες των θυμάτων που χάσαν τα παιδιά τους. Όμως, κύριε Μελιγκόνη, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί όχι πριν από 5 χρόνια, όχι πριν από 4 χρόνια, αλλά όπως είπα και σε μια άλλη εκπομπή, μία ώρα πριν το συμβάν να έχει ολοκληρωθεί, θα είχαν σωθεί τα παιδιά. Δυστυχώς όμως, κύριε Μελιγκόνη, δεν έχει ολοκληρωθεί πριν μια ώρα, ούτε πριν 5 μήνες, ούτε πριν 7 μήνες. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2017. Κύριε Καραγκούνη, σύμφωνοι, λοιπόν, εγώ το πιάνω το υπονοούμενο και όλοι και όλες που μας βλέπουν. Απλώς, έπειτα από σχεδόν μια πλήρη κυβερνητική θητεία, καταλαβαίνετε ότι το βάρος των απαντήσεων πέφτει στην παρούσα κυβέρνηση. Αν αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες και έχουμε ανατριχιάσει γινόταν το 19, το 18 κτλ., η κύρια ερώτηση και η κύρια ευθύνη θα αφορούσε αυτούς που δεν το ολοκλήρωσαν από το 2014. Αλλά τώρα αφορά αυτούς που δεν το ολοκλήρωσαν από το 2019 μέχρι το 2023. Να ξαναπιάσουμε λοιπόν το νήμα. Ναι. Πιάνει, όταν έρχεται η κυβέρνηση το 2019, διότι mm-hmm. από το... Αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Αυτά που λέω, κρατήστε τα
όσο μπορεί να τα κρατήσει ως δεδομένα. Ότι μέχρι το 2019 δυστυχώς δεν έχουμε καμία πρόοδος του έργου. Στο συνολικό συμβατικό έργο υπάρχει μια πρόοδος του 15%. Και αναγκάζεται αυτό το 15% το 19 με συμπληρωματική σύμβαση να ξυλωθεί, κύριε Μελικόνη. Και γιατί ξυλώνεται? Γιατί υπάρχει συμβατότητα. Επειδή υπάρχει ένα σπάσιμο εργολαβιών, δεν υπάρχει συμβατότητα με το δίκτυο. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ξυλώνεται από το 19 και το 15%. Mm-hmm. Και επανεκκινείται από την αρχή το έργο. Και φτάνουμε αυτή τη στιγμή να είμαστε περίπου στο 70%. Γιατί θα μου πείτε, κύριε Μελικόνη, και καλώς το πείτε, τι κάνατε ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, τι κάνατε λοιπόν από το 19? Η απάντηση, όσο και αν είναι, όπως και να την αξιολογεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή, γιατί σας λέω και πάλι, ο κόσμος μετράει το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί δεν ήταν έτοιμο. Είμαστε στο 70%, κύριε Μελικόνη, αυτή τη στιγμή αυτού του έργου. Γιατί αυτά τα στοιχεία θα αξιολογηθούν από όλους μας και από την δικαιοσύνη. Μάλιστα. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο από το 19 να ανατρέπουμε όλη την κατάσταση και με καθυστέρηση από το 19, γιατί υπήρχε πρόβλημα στη σύμβαση, και να ξαναφτιάχνουμε το έργο από την αρχή. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 70% και παραδοτέω συνολικά το έργο που θα σταματούσε το τρένο. Όταν βλέπει να είναι στην αντίθετη πλευρά, θα τελειώσει το Σεπτέμβριο του 23. Αυτή είναι η παράδοσή του. Τι θα μου πείτε, τι να το κάνουμε, κύριε Καραγκούνη, ότι το κάνατε πάρα πολύ γρήγορα και ξυλώσατε και το προηγούμενο? Τι μου λέει εμένα αυτό? Μου λέει κάτι όταν τα παιδιά έχουν χαθεί? Και εμένα δεν μου λέει κάτι, κύριε Μελικόνη. Και είναι άχαρο αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί και η συζήτηση είναι άχαρη, θα γίνει βέβαια. Ποσοστών, θα γίνει, αλλά το να κάνουμε διανομή ποσοστών, ποιος φταίει και για ποιο λόγο φταίει και τι φταίει, τι να σας πω? Μπορώ να σας πω κάτι? Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του από όσα είπαμε. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.